Συνεχίζουμε με το κεφάλαιο 6 και πάμε να δούμε το ορατό φως και τις φωτοσυνθετικές χρωστικές. Η ακτινοβολία από τον ήλιο διαφέρει σε ένταση, δηλαδή φωτεινότητα, διαφέρει σε χρώμα, το οποίο εξαρτάται από το μήκος κύματος και διαφέρει επίσης στη διάρκεια, δηλαδή αν είναι συνεχόμενη ή αν η ακτινοβολία είναι σε μικρά διαστήματα. Το φω είναι μορφή ενέργεια και εκπέμπεται κατά ποσότητε που ονομάζονται φωτόνια. Όταν ένα φωτόνιο συναντήσει ένα μόριο, τότε τρία πράγματα μπορούν να συμβούν: το φωτόνιο να χτυπήσει και να ανακλαστεί από το μόριο, το φωτόνιο να περάσει μέσα από το μόριο ή το φωτόνιο να απορροφηθεί από το μόριο. Σε αυτή την περίπτωση το φωτόνιο εξαφανίζεται. Η απορρόφηση του φωτονίου προκαλεί διέγερση ή ιονισμό. Η ενέργεια του φωτονίου παραλαμβάνεται από το μόριο το οποίο μεταβαίνει από μια θεμελιώδη κατάσταση, δηλαδή μια κατάσταση ηρεμία, σε μια διεγερμένη κατάσταση ή σε κατάσταση ιονισμού. Χρωστικές ουσίες είναι οι ουσίες των οποίων τα μόρια απορροφούν αχτινοβολίες από το ορατό φάσμα φωτός. Οι φωτοσυνθετικές χρωστικές είναι οι χρωστικές που έχουν σχέση με τη φωτοσύνθεση και τις συναντούμε στα φύλλα και άλλα μέρη των οργανισμών που φωτοσυνθέτουν. Οι πιο σημαντικέ φωτοσυνθετικές χρωστικές είναι η χλωροφύλλη ΑΒΓΔ, με την πιο σημαντική να είναι την α, και η κάθε μια χλωροφύλλη διαφέρει γιατί έχει μια διαφορετική απόχρωση πράσινου χρώματος για το λόγο ότι απορροφάει διαφορετικό μήκος κύματος. Υπάρχουν επίσης και τα καροτινοειδή, που είναι πορτοκαλί χρώμα και οι οι οποίες είναι κίτρινες. Τα καροτινοειδή και οι ξανθόφυλλες ονομάζονται συμπληρωματικές χρωστικές γιατί απορροφούν μήκη κύματος ενδιάμεσα της χλωροφύλλης α και β. Μόρια χλωροφύλλης μαζί με μόρια συμπληρωματικών χρωστικών και μεταφορής ηλεκτρονίων αποτελούν μονάδες που ονομάζονται φωτοσυστήματα. Τα φωτοσυστήματα αποτελούνται από μεγάλο αριθμό μοριών χρωστικών ουσιών. Όλα αυτά τα μόρια λειτουργούν σαν κεραίες. Οι χρωστικές κεραίες μεταφέρουν το φωτόνιο από τη μια κεραία στην άλλη μέχρι να φτάσει στο κέντρο αντιδράσεων. Στο κέντρο αντιδράσεων η χλωροφύλλη διεγείρεται και χάνει ηλεκτρόνιο. Το ηλεκτρόνιο παραλαμβάνεται από τον πρωτογενή δέκτη. Κάθε φορά που ελευθερώνεται ένα ηλεκτρόνιο και παραλαμβάνεται, ένα ποσό ενέργειας ελευθερώνεται και τη συγκεκριμένη διαδικασία θα τη δούμε σε περισσότερη λεπτομέρεια όταν θα εξετάσουμε τη φωτεινή φάση της φωτοσύνθεσης. Για την ώρα αυτά είναι αρκετά. Και κάπου εδώ φτάνουμε και στο τέλος του δεύτερου βίντεο.